Πάμε όμως τώρα να περάσουμε στη Μέρη την Αυρόζογλου, διαιτολογία, διατροφολογία για μία ακόμα φορά. Μέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σου, Χριστόφελ. Σήμερα με τα άσπρα, εντάξει, τώρα τι να πω. Θα με λένε γραφικό, ότι λέω κομπλιμέντα. Αλλά παιδιά, αφού βλέπετε, ήρθε και φώτισε όλος ο καναπές, κατευθείαν με το άσπρο. Είσαι τόσο γλυκός πάντα και κολακευτικός. Λοιπόν, ενδιαφέρον θέμα και σήμερα. Και ενδιαφέρει πολύ κόσμο σίγουρα και όλους όσους μας ακούνε και αναφέρομαι φυσικά για τη χοληστερίνη, θα πούμε διάφορα πράγματα και να ξεκινήσω με την κλασική ερώτηση. Τι είναι η χοληστερόλη? Η χοληστερόλη είναι η χοληστερίνη. Σωστό. Γιατί μπορεί να την ξέρουμε έτσι πολύ πιο απλά. Ανήκει στην κατηγορία των λιπιδίων όπως και τα τριγλυκερίδια που μπορεί κάποιος να τα έχει ακούσει. Είναι μια ουσία απαραίτητη στον οργανισμό μας, η οποία συμβάλλει στο σχηματισμό έτσι ορμονών, κυταρικών μεμβρανών, αλλά και άλλων ουσιών. Γενικά είναι μια ένδειξη, η χοληστερίνη, ένα λιπίδιο το οποίο πρέπει να ελέγχουμε συχνά, διότι σχετίζεται με παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως είναι, ας πούμε, η σαφανία νόσους. Είναι άρρητα συνδεδεμένη η χοληστερόλη με αυτό. Οπότε, αν μπορούσαμε να πούμε από τι επηρεάζεται γενικώς? Επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής. Γενικά μπορεί να... Σίγουρα επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής, αλλά και γενικά παράγεται ενδογενώς, θα πούμε, ότι παράγεται από το σώμα μας. Αλλά μπορεί να επηρεαστεί και από την διατροφή μας, από την τροφή, εκτός και αν πρόκειται για οικογενή υπερχοληστερονεμία, η οποία... Μισό λεπτό. Τακτοποιήσουμε, δεν υπάρχει. Η οποία... τι έλεγα? Α, ναι. Ναι, εκτός και αν μιλάμε για οικογενή υπερχοληστερινεμία, η οποία είναι η κληρονομική αυξημένη χοληστερόλη, για την οποία αυτός ο οποίος την έχει δεν ευθύνεται, απλά την παίρνει αναντάμ παπαντάν. Οπότε, όπως είπες, πρέπει να γίνεται έλεγχος, έτσι, κάθε πότε? Κάθε πότε. Όταν μιλάμε για έναν άντρα ο οποίος έχει παράγοντες κινδύνου, ο έλεγχος πρέπει να ξεκινάει από τα 20 έτη, δηλαδή πρέπει να το κοιτάζει. Ο σακχαρώδης διαβήτης, ας πούμε, είναι ένας παράγοντας κινδύνου. Η παχυσαρκία είναι επίσης ένας παράγοντας κινδύνου. Αν έχει άνδρα συγγενή, ο οποίος έχει υψηλή χοληστερίνη, επίσης αποτελεί και αυτό έναν παράγοντα κινδύνου. Ιδάλλως μπορεί να ξεκινήσει εκεί στα 35, ας πούμε, τον έλεγχο. Γενικά όμως για τον γενικό πληθυσμό, έτσι μια καλή ηλικία ελέγχου της χοληστερίνης είναι τα 45 έτη. Ό,τι είπα για τους άντρες ισχύει και για τις γυναίκες, για την οικογενή υπερχοληστερινεμία. Ωστόσο, η χοληστερίνη υψηλή συνήθως χτυπάει περισσότερο τους άντρες από τις γυναίκες, έτσι ποσοστιαία και μόνο. Και βέβαια κάθε φορά που έχω επιχειρήσει και εγώ να μάθω κάτι παραπάνω, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό το θέμα, για τη χοληστερόλη, χοληστερίνη και όλα αυτά, συναντάω συνεχώς διάφορους όρους, τους οποίους δεν καταλαβαίνω τι είναι. Φέζει. Οπότε καλό θα νομίζω να τους πούμε, να τους αναλύσουμε, να τους εξηγήσεις. Λοιπόν, μιλάω για το HDL, ναι. Ελπίζω να το λέω σωστά, χοληστερόλη, και την LDL, χοληστερόλη. Ναι. Αυτά τα δύο συνήθως παίζουν σε κείμενα που διαβάζω. Τι είναι, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά και ποια είναι η διαφορά τους? Διαφέρουν σε κάτι? Τι φάση με όλο αυτό? Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει ένας διαχωρισμός της ολικής χοληστερόλης σε HDL και LDL. Η LDL χοληστερόλη είναι η λεγόμενη κακή χοληστερόλη, αυτή η οποία όταν ανεβαίνει κρούει ο κόδωνας κινδύνου για καρδιαγγειακό νόσημα. Καλό και κακό, δηλαδή. Πολύ καλό. Ναι, καλό και κακό. Η LDL έχει μια λειτουργία όπου μεταφέρει τη χοληστερόλη από το ύπαρ στην κυκλοφορία. Θα δώσω ένα χαρακτηριστικό έτσι παράδειγμα για να καταλάβετε τη διαφορά. Η HDL είναι η κακή χοληστερόλη. Αυτή τη θέλουμε, την LDL τη θέλουμε χαμηλά. Ωραία. Την HDL, την καλή χοληστερόλη, είναι αυτή που τη θέλουμε ψηλά γενικά. Ωραία. Είναι καρδιοπροστατευτική. Όπως εγώ χαρακτηριστικά λέω, όπως πάει η LDL, η κακή δηλαδή, πάει και δημιουργεί πλάκα αθυρωματική. Ναι. Και αυτό δεν είναι καλό, μπορεί κάποιος να φανταστεί γιατί, διότι όπως δημιουργεί την αθυρωματική πλάκα εδώ, κάποια στιγμή αυξάνεται και υπάρχει στένωση. Ναι. Αυτό το οποίο κάνει η καλή χοληστερόλη, ιδίως όταν είναι σε υψηλά επίπεδα, είναι να πηγαίνει με το φτιαράκι της και να καθαρίζει ότι κάνει η κακή χοληστερόλη. Μ' αρέσει αυτή η παράσταση. Ναι, και ναι, ελπίζω να μείνει. Όχι, το καταλάβαμε νομίζω. Ναι. Άρα το HDL το θέλουμε, το LDL δεν το θέλουμε. Σωστά. Εντάξει, το πιάσα. Το HDL είναι το καλό, το θέλουμε. Εντάξει, είναι στο καλό, είναι κάτι το κακό. Ξέρω εγώ. Ναι. Το LDL επηρεάζεται πάρα πολύ από τη διατροφή, από τα τρανς λιπαρά οξέα,
από τα τηγανιτά δηλαδή, από τα μπισκότα, από τα αλαντικά, από τα ζωικά λιπαρά, τα οποία βρίσκονται στο κόκκινο κρέας, το οποίο πρέπει να το καταναλώνουμε μία φορά τη βδομάδα, και από τα τυροκομικά προϊόντα, γαλακτοκομικά προϊόντα, πλήρη σε λιπαρά και όχι χαμηλά. Και ούτω καθεξής και από τον οθρό τρόπο ζωής, ο κνηρό, τεμπέλικο τρόπο ζωής. Μ' αρέσει αυτό, γιατί παραπέμπει σε πολλές ερωτήσεις, να ξέρεις. Παρακαλώ. Δηλαδή, παράδειγμα, τι μπορεί να τρώει κάποιος, ρε παιδί μου, δώσε μας ένα ενδεικτικό, ξέρω εγώ, διαιτολογικό. Κάτι, να έχουμε ένα. Α, ένα ημερήσιο, έτσι. Να βλέπουμε. Ναι, ναι. Θα ξεκινήσω από κάπου. Θεωρώ ότι σίγουρα ένα φλιτζάνι γάλα, αν δεν υπάρχει κάποια δυσανοχή ή αποστροφή στο γάλα ή στη λακτόζη αντίστοιχα. Ένα φλιτζάνι γάλα 0% ή 1,5% για πρωινό, εγώ είναι κάτι το οποίο προτείνω. Κατά δεύτερον, συνεχίζω να το συνοδεύσετε αυτό με μία φέτα ψωμί ολικής άλυσης, το οποίο θα το συνοδεύσετε το ψωμί με προϊόν το οποίο περιέχει φυτικές στερόλες. Δεν χρειάζεται να διαφημίσω. Α, από αυτά τα προϊόντα δηλαδή από που βλέπουμε τα... που είναι για τη χοληστερίνη. Προϊόντα, ναι, τα οποία είναι για τη χοληστερίνη, οι οποίες όντως ρίχνουν την χοληστερίνη περίπου 7,5 ας πούμε. Α, είναι αποτελεσματικά δηλαδή. Είναι όντως αποτελεσματικά. Μάλιστα. Επίσης, δημητριακά ολικής άλυσης ή και βρώμη, μπορούμε να επεκταθούμε σε αυτά. Στη συνέχεια μπορείτε να φάτε 1 με 2 φρούτα αναλόγως επιπέδων τριγλικεριδίων, γιατί η κατανάλωση πολλών φρούτων ανεβάζει τα τριγλικερίδια. Mm-hmm. Και που είχα μείνει, α ναι, το μεσημεριανό θα προτιμούσα να είναι μία σαλάτα η οποία θα συνοδεύεται ψάρι ψητό, διότι το ψάρι έχει παρόμοια σύσταση σε λιπαρά με το κοτόπουλο. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει ότι έχει το κόκκινο κρέας. Συν του ότι έχει τα καλά λιπαρά οξέα για τα οποία αγκαρίζω τόσο καιρό, φωνάζω. Ναι. Καταλήξαμε πάλι στα ψάρια. Καταλήγει πάντα η κουβέντα στα ψάρια. Που... Γιατί πάντα η κουβέντα μας φέρνει και πάντα πρέπει να το συζητάμε, διότι όπως λέμε, το προλαμβάνει, είναι καλύτερο από το θεραπεύει. Πολύ σωστά. Άρα, μπορούμε να πούμε κάποιες οδηγίες γενικότερα, τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε έτσι, για την πρόληψη σε σχέση με το θέμα μας, με την αύξηση της χοληστερίνης. Βεβαίως, όπως προείπα, καταρχάς, γαλακτοκομικά με υψηλά λιπαρά. Υπάρχει μια φιλοσοφία εδώ στην Ελλάδα σχετικά με τη φέτα, την οποία δεν μπορώ να κατανοήσω, την φέτα το τυρί. Δηλαδή. Ο Έλληνας δεν νερώνει καθόλου το κρασί του ως προς τα λιπαρά στην φέτα του, για κάποιο λόγο. Τη θέλει πλήρη σε λιπαρά. Αυτό είναι κάτι το οποίο... Εντάξει, φέτα είναι. Εντάξει, φέτα είναι. Εμείς μιλάμε εκ του ασφαλούς, διότι δεν έχουμε υψηλή χοληστερόλη. Τα ζωικά λιπαρά που έχει η φέτα... Τα ζωικά λιπαρά που έχει το κόκκινο κρέας, τα ορατά λίπη, η πέτσα, όλα αυτά τα οποία πρέπει να αποφεύγονται όταν κάποιος έχει ψηλή χοληστερίνη, είναι μια γενική οδηγία πρόληψης αύξησης της χοληστερίνης. Στη συνέχεια έχω να πω ότι αυξήστε την κατανάλωση των φρουτολαχανικών, με τα λαχανικά να φτάνουν και τις 5 και τις 7 μερίδες, εάν δεν υπάρχει, ναι και τα φρούτα 2-3 όχι παραπάνω, αν δεν υπάρχει συνοδός σακχαρώδης διαβήτης. Επίσης, να πω και σε αυτό το σημείο ότι προσοχή μεγάλη όσοι έχουν χοληστερίνη να ελέγχουν και τους θυρεοειδικούς δείκτες τους, διότι είναι άρρητα συνδεδεμένη η υψηλή χοληστερόλη με τον υποθυρεοειδισμό. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει συνοδή αύξηση βάρους ή παχυσαρκία ακόμα. Ναι. Οπότε, με γνώμονα αυτό, ξεκινήστε λίγο την αερόβια άσκηση. Την αερόβια φυσική δραστηριότητα, να μην πω άσκηση, να πω φυσική δραστηριότητα, διότι ένα απλό περπατηματάκι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να πέσει η κακή και να ανέβει η καλή. Ακριβώς όπως τα θέλουμε δηλαδή. Mm-hmm. Αποφύγετε τα τηγανιτά, τι σας λέω κι εγώ, κάτι που δεν ξέρετε. Έτσι είναι όμως. Τα τηγανιτά, απλά να, αν γίνεται αυτό, αν οι κοινωνικές συνθήκες το επιτρέπουν, να είναι σπάνια και μια φορά το Πάσχα, μία τα Χριστούγεννα. Μία το 15 Αύγουστο. Μιλάμε για τόσο σπάνια. Μιλάμε για τέτοια συχνότητα, ναι, σε αυτό. Να σου βάλω όμως δύσκολη ερώτηση και να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Φυσικά. Αφού μας είπες πριν για ψάρια. Ακούω. Άρα να φάμε τηγανιτά ψάρια. Τηγανιτά ψάρια. Ακυρώνεις αμέσως τα λιπαρά οξέα που σου προσφέρει, τα καλά λιπαρά που σου προσφέρει ο τόνος, ο σολομός, η ρέγγα, η σαρδέλα, όλα αυτά τα λιπαρά ψάρια ψυχρού νερού τέλος πάντων. Ναι, ναι. Τα οποία δρούν προστατευτικά ενάντια στην αύξηση των επιπέδων της χοληστερόλης στο αίμα.
Κρίμα. Και εγώ έλεγα γιατί λέει για ψάρι, για ψάρι. Τουλάχιστον το εγκρίνει αυτό, αλλά ούτε αυτό το εγκρίνει. Ούτε βασικά αυτό. Βασικά είναι το τηγάνισμα που σε ενόχλησε. Αυτό είναι μια λέξη άγνωστη για μένα, το τηγάνισμα. Μάλιστα. Αλίμονο και εγώ άνθρωπο είμαι, έτσι. Εντάξει, την πατατούλη τηγανητή θα τη φάμε. Μπορείτε σε μέτρο. Μια μερίδα πατατών τηγανητών είναι 8 πατάτες, 8 τεμάχια. 8 τηγανητές πατάτες στη μερίδα. 8 τηγανητές πατάτες. Ναι. Εγώ οφείλω να το πω. Καλά. Επειδή πονάει, συνεχίσω καλύτερα να κάτι άλλο. 8 πατάτες τηγανητές. 8 πατάτες τηγανητές βάζουμε μόνο σε ένα πιτόγυρο. Εμένα μου λες. Όπως το είπες, στα διαιτολόγια μου βάζω 8 πατάτες τηγανητές όταν βάζω πίτα σουβλάκι. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο κάνω αυτό. Εντάξει. Mm-hmm. Το ξέρω ότι το κάνεις αυτό, γι' αυτό το είπα. Αφού δεν έρχομαι στο γραφείο στη Χαριλάντρικου PX, το ξέρεις τώρα εσύ. Μην με προδίδεις στον αέρα. Με κάρτα, δεν πειράζει. Λοιπόν, αλλά μιλήσαμε για ψάρια. Ναι. Άρα ωμέγα 3. Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Πες το. Οπότε βοηθάνε, φαντάζομαι. Βοηθάνε, έχουν καρδιοπροστατευτική δράση γενικά. Και μειώνουν επίσης και τα τριγλυκερίδια. Διότι κάποιος ο οποίος έχει χοληστερίνη, κατά πάσα πιθανότητα έχει τριγλυκερίδια ανεβασμένα. Διότι μιλάμε για έναν τρόπο ζωής και διατροφής τέτοιο, mm-hmm. ούτως ώστε να τα αυξάνει όλα αυτά. Mm-hmm. Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Υστερόλες. Ναι, οι φυτικές. Ωραία ερώτηση. Άλλο πήγαινα να πω, αλλά ωραίο. Οι φυτικές στερόλες, οι οποίες βρίσκονται σε αυτά που προείπαμε τέλος πάντων, τα προϊόντα με τις φυτικές στερόλες, γενικά αποτρέπουν την αύξηση της χοληστερίνης, διότι δεν την αφήνουν να απορροφηθεί στο έντερο. Αυτό σημαίνει ότι μειώνει τη χοληστερόλη του αίματος. Οπότε ναι, βοηθάει. Τη μειώνει 7 με 15%. Φάτε 2-3 γραμμάρια ανά ημέρα από αυτά. Επίσης, τα κορεσμένα τα είπαμε. Για τις υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες ήθελα να προπώ εγώ πριν. Ναι, ότι βρίσκονται γενικά στα προϊόντα ολικής άλεσης. Στα όσπρια, στα δημητριακά, στα φρούτα, στα λαχανικά. Άρα και στα μακαρόνια ολικής άλεσης, θα πω εγώ. Εκεί την πάει την κουβέντα, εκεί. Και εκεί λοιπόν, στα μακαρόνια, μία μερίδα μακαρονιού είναι μικρή η ποσότητα να πω εγώ. Τώρα θα πει 8 μακαρόνια. 8 μακαρόνια, 8 κεμάχια μακαρονιού. 8, ξέρω αν είναι σπαγκέτι, 8 σπαγκέτι. Ή 8 πένες, ας πούμε. Όχι, είναι παραπάνω. Τα τορτελίνια φαντάζομαι είναι λιγότερο επειδή είναι γεμιστά. Δεν θα βάλουν 5, ας πούμε, τορτελίνια στο πιάτο. Δεν νιώθω καλά. Γιατί σιγά μην είναι με χαμηλά λιπαρά το γαλακτοκομικό μέσα. Εντάξει. Δεν νιώθω καλά. Ναι, μπορείτε αν είναι να φάτε μακαρόνια να τα αντικαταστήσετε με ολικής. Και παρακαλώ πολύ, μην τα καίτε στην κατσαρόλα μετά. Απλά φάτε τα νερόβραστα. Α, με βούτυρα και λάδια και αυτά που κάνουν. Όχι. Είναι τα κακά λιπαρά αυτά τα οποία ανεβάζουν την κακή χοληστερόλη. Να πω στο σημείο αυτό ότι για να δει κάποιος ωφέλη, η χοληστερόλη δεν είναι ένας δείκτης βιοχημικός ο οποίος θα πέσει από τη μια στιγμή στην άλλη. Κάποιος κάνει υγιεινή ζωή και διατροφή για μία εβδομάδα και πέφτει χοληστερόλη. Όχι. Κακό αυτό. Έτσι. Είναι όντως κακό. Θέλει μία έτσι. Συνέχεια και μία συνέπεια στον τρόπο αυτό, στην υιοθέτηση ενός νέου τρόπου ζωής. Μάλιστα, για να πούμε ότι είναι πετυχημένη έτσι μία παρέμβαση διατροφική κυρίως και στον τρόπο ζωής μετά. Πρέπει να έχει τουλάχιστον διάρκεια 2 έτη. Ακόμα καλύτερα να έχει 5 έτη. Δηλαδή κάποιος να το κάνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Να πω στο σημείο αυτό ένα γιατροσόφι το οποίο υπάρχουν έτσι μερικές έρευνες που καταδεικνύουν την ωφέλεια που μπορεί να έχει στην μείωση των επιπέδων της χοληστερόλης. Είναι το καρύδι. Το λεγόμενο καρύδι στο νερό, έτσι το λέω εγώ. Καρύδι στο νερό. Το καρύδι στο νερό. Το βράδυ πριν κοιμηθείτε, βάλτε σε ένα ποτήρι νερό την ψύχα ολόκληρη από ένα καρύδι. Ρίξτε τη μέσα στο νερό και αφήστε να βγάλει μια καρδιοπροστατευτική ουσία που έχει μέσα το καρύδι. Το πρωί λοιπόν πιείτε αυτή την ουσία, πιείτε το ποτήρι με το νερό αυτό. Φάτε και το καρύδι, δεν τρέχει κάτι. Ναι. Πριν από όλα όμως, μην το κάνετε όμως μια μέρα και άλλη μία όχι, κάντε το συνεχόμενα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι γεύση θα έχει. Τίποτα, το πίνεις απλά. Α, εντάξει. Εδώ υπάρχει κόσμος που πίνει, ας πούμε, τη γλίτσα που βγάζει ο λιναρόσπορος, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στη θυσκυλιότητα του συγκεκριμένου. Ναι. Βοηθάει. Καλά, εδώ είχαμε πει για το νερό και το λεμόνι, παρεπιπτόντως, που είχαμε πει ότι δεν ισχύει. Ναι. Διατροφική μύθια, εκεί είναι και αυτό. Το συγκεκριμένο δεν είναι διατροφικός μύθος, το τονίζω. Α, ωραία. Και επειδή κάναμε και μια σύνδεση με τα προηγούμενα με τους διατροφικούς μύθους που το είχαμε συζητήσει, να κάνω μια σύνδεση με το
ακριβώς προηγούμενο θέμα, γιατί είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα και την αγκινάρα. Α, η αγκινάρα. Και ξέρω ότι η αγκινάρα βοηθάει και στη χοληστερίνη, παρότι δεν την τρώμε, αλλά νομίζω έχει ευεργετικές ικανότητες. Βοηθάει συγκεκριμένα το απόσταγμα από τα φύλλα της στρογγυλής αγκινάρας, η άλλη λέγεται αυτή τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται ιατρική συνταγή ή κάτι τέτοιο. Μειώνει όντως, έχει μια έτσι ήπια επίδραση στα επίπεδα της χοληστερόλης σε όσους όχι την έχουν στο Θεό τη χοληστερίνη, σε όσους έχουν απλά τσιμπημένη χοληστερίνη. Ναι, εκεί μπορεί να βοηθήσει. Το άλλο το οποίο θέλω να πω εγώ είναι για την πρωτεΐνη σόγιας. 1-2 μερίδες ανά ημέρα. Ναι, η πρωτεΐνη σόγιας. Γενικά έχει δειχθεί ότι η σόγια βοηθάει πάρα πολύ στο να εξομαλυνθούν τα επίπεδα της χοληστερίνης, της κακής να κατέβουν. Συγκεκριμένα. Της LDL. Μπράβο. Κάτι να μάθουμε. Μετά το μετεωρισμό θα μάθουμε και αυτά. Πολύ ωραία το θέσες, ναι. Για 8 εβδομάδες λοιπόν, πρωτεΐνη σόγιας, 15 γραμμάρια ανά ημέρα, έδειξε ότι μειώνει την LDL κατά 4,5 περίπου με 5%. Πολύ καλό ποσοστό. Ίσως να μειώνει και τα τριγλυκερίδια. Να το πούμε και αυτό. Και γενικά η πρωτεΐνη σόγιας, που βρίσκεται τώρα να πω έτσι ενδεικτικά και στους σπόρους, ολόκληρη η σπόρη της σόγης για παράδειγμα, ή ακόμα και το γάλα της σόγης ενδεικτικά, μπορεί να μειώσει και τον κίνδυνο για εμφάνιση στεφανίας νόσου κατά 10%. Μεγάλο ποσοστό και αυτό. Σωστά. Και άλλο ένα ήθελα να πω. Α, για τη βρώμη. Ότι η βρώμη έχει κάποιες ευεργετικές φυτικές ίνες, οι οποίες λέγονται β' γλυκάνες. 3 γραμμάρια από αυτές, που σημαίνει 2 μερίδες νυφάδες βρώμης, 45 γραμμάρια είναι κάθε μερίδα, μέσα σε 6 εβδομάδες έδειξε ότι μειώνει την κακή χοληστερόλη σημαντικά. Αυτά ήθελα να πω. Προσπαθήστε λίγο να αποφεύγετε και το αλκοόλ. Να θυμάστε ότι το κόκκινο κρασί έχει μέσα πολυφελόλες, οι οποίες είναι αντιοξειδωτικές. Μάλιστα, κατάλαβα. Όχι, αν είναι να πιείτε κάτι, πιείτε κόκκινο κρασί τουλάχιστον, η οποία είναι αντιοξειδωτική πολυφενόλη που έχει μέσα το κρασί, πράγμα που σημαίνει ότι δεν βοηθάει στο να αυξηθεί το οξειδωτικό στρες, το οποίο είναι παράγοντας κινδύνου για εμφάνιση χοληστερίνης. Μας έκοψε το ποτό. Μας έχει πει 8 πατάτες τηγανιτές, μας έχει κόψει τα μακαρόνια. Τι να πω. Βέβαια, καλά κάνεις και τα λες, έχω να το πω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βάλουμε σε μία τάξη τη διατροφή μας. Πρέπει. Είναι μικρές αλλαγές οι οποίες μπορούν να γίνουν, είναι εφικτές. Όπως το κάνει ο Χ, μπορεί να το κάνει και ο Ψ. Σωστό. Βλέπεις ανθρώπους. Επειδή είπες για πρωτεΐνη σόγιας και είναι της μόδας λίγο τώρα αυτά το τυρί σόγιας και τα λοιπά που είναι και νηστίσιμα, φαντάζομαι άρα βοηθάει και αυτό. Το τυρί σόγιας, μήπως εννοείς, δεν είμαι σίγουρη αν υπάρχει πια. Ναι. Δεν είμαι σίγουρη για ένα λόγο, γιατί παίζει πάρα πολύ στα σούπερ μάρκετ το τυρί πατάτας. Αλλά θα το κοιτάξω. Ναι, υποθέτω πως ναι, απλώς δεν ξέρω να δώσω μερίδα αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Και κάτι άλλο ήθελα να πω. Ναι, για πες. Ήθελα να πω για δύο ουσίες, να τις ψάξουν έτσι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψηλή χοληστερόλη. Μία είναι η μονακολίνη και η άλλη είναι η πολυκοζανόλη. Μονακολίνη, μάλιστα. Ναι, πρέπει, θέλω να σκονάκι και εγώ γι' αυτό. Η οποία είναι ένα προϊόν μαγιάς που μειώνει τα επίπεδα της ολικής αλλά και της κακής χοληστερόλης στο αίμα. Ναι, όπως και οι στατίνες. Κάποιος ο οποίος έχει χοληστερίνη γνωρίζει τι λέω. Και η πολυκοζανόλη, η οποία προέρχεται από έτσι ένα είδος ζαχαροκάλαμου, τέλος πάντων μια ποικιλία. Μέσα από κλινικές μελέτες έδειξε ότι μειώνει την LDL, μειώνει τα τριγλυκερίδια και αυξάνει την καλή χοληστερόλη, την HDL. Αυτά από μένα είναι πολύ σημαντικά. Ψάξτε τα, βρείτε τα και ξεκινήστε να τα υιοθετείτε. Μας άρεσαν και για περισσότερα χαριλάω την κουπί έξω το γραφείο σου. Ξέρουμε τα γνωστά, γιατί όπως είπαμε, και το κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Άλλος μπορεί να έχει μεγαλύτερη ανάγκη σε σχέση με τη χοληστερίνη, να έχει περισσότερη LDL κακή. Να θέλει να αυξήσει την HDL την καλή. Πάντα υπάρχει εξειδίκευση, έτσι είναι, και εξατομίκευση. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σωστό. Αλλά εμείς δώσαμε, νομίζω, κάποιες καλές, χρήσιμες, γενικές οδηγίες. Και βέβαια, θα σας ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ που με κάλεσες πάλι.